σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι σειραίοι αγρότες που διαμαρτύρονται για την απουσία εκτιμητών του ΕΛΓΑ μετά τις προηγούμενες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε καλλιέργειες του νομού Σερών. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερών Νίκος Ρόιδος διευκρινίζει αρχικά πως όσον αφορά στο θέμα των αποζημιώσεων, η ΔΑΟΚ έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή προς τον ΕΛΓΑ. Πως όταν συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα, η ΔΑΟΚ είναι παρούσα, συνοδεύει τους συναδέλφους της του ΕΛΓΑ, σχηματίζει τη δική της εικόνα. Εμείς τα θέματα των αποζημιώσεων διαμεσολάβηση κάνουμε προς τον ΕΛΓΑ που είναι ο αρμόδιος οργανισμός. Όταν συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα των χαλαζοπτώσεων και άλλων ζημιών, είμαστε παρόντες εκεί, συνοδεύουμε σχεδόν πάντοτε τους συναδέλφους του ΕΛΓΑ, έχουμε εικόνα, κάνουμε διαμεσολάβηση. Όταν είχαμε σημαντικότερες ζημιές και έγγραφο κάναμε δια του Αντιπεριφερειάρχη προς τον ΕΛΓΑ και βάζαμε τα ζητήματα ώστε έγκαιρα να έρθουν οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ και να γίνουν σωστές εκτιμήσεις. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του ΕΛΓΑ αν έχει το προσωπικό να είναι έγκαιρα παρόν, να κάνει τον προγραμματισμό του και στα έγγραφά μας το περιγράφουμε σαν παράδοξο καλοκαίρι. Καλοκαίρι να βρέχει 3 μήνες κάθε μέρα μέσα στο Μάιο και μετά να βρέχει κάθε 3-4 μέρες μέχρι τις αρχές Αυγούστου, εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε και αυτό το καλοκαίρι. Στις περισσότερες καλλιέργειες είχε έναν αρνητικό αντίκτυπο, ας πούμε ο ηλίανθος που θα αρχίσει να αλωνίζεται αυτές τις μέρες, αυτές οι βροχές έφεραν κάποιες μυκητολογικές αρρώστιες και ξεράθηκαν κάπως πρόωρα τα φυτά. Στα καπνά, ξέρετε, και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Χαλαζοπτώσεις αρκετές, ιδιαίτερα στην περιοχή Προβατά, για την οποία κάνετε και το λόγο, και απέναντι στο Βαρικό Λιβαδοχώρι και σε άλλες περιοχές, Βυσαλτία κτλ. Ήταν ένα τέτοιο καλοκαίρι. Είναι και άλλες καλλιέργειες όπως το Βαμβάκι και το Καλαμπόκι που δεν είχαν σοβαρές επιπτώσεις. Μπορούμε να πούμε απάλλαξαν τους παραγωγούς και από τα έξοδα των ποτισμάτων. Ο κύριος Νίκος Ρόιδος ανακοίνωσε επιπλέον πως σύμφωνα με μια τελευταία πληροφόρηση ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε προσλήψεις έκτακτων γεωπόνων με 8 μήνες απασχόληση ώστε να στελεχώσει τα συνεργεία του και να μπορέσει να κάνει τις εκτιμήσεις των πολλών ζημιών που σημειώθηκαν φέτος στο νομό. Εκείνο που τελευταίως έχω πληροφορηθεί είναι ότι θα κάνει και μερικές προσλήψεις έκτακτων γεωπόνων για 8 μήνες απασχόληση ώστε να στελεχώσει τα συνεργεία του και να μπορέσει να κάνει τις εκτιμήσεις των πολλών ζημιών που είχαμε φέτος στο νομό μας.